Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αργολίδας Δεσμή Αίματος θα πραγματοποιήσει μία σειρά από εθελοντικές αιμοδοσίες μέσα στο 2012. Για τις προσεχείς ημέρες έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 2 αιμοδοσίες στο Άργος και άλλες 2 στο Ναύπλιο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα. 15ήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας της πόλης του Άργους και του Ναυπλίου. Ξεκινάμε αυτήν την εβδομάδα με την πόλη του Άργους. Τετάρτη απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 8.30 το βράδυ και Σάββατο πρωί από τις 9 μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι στο 1ο-7ο Δημοτικό Σχολείο Άργου. Στο... και στο 7ο. Ναι, στο Καποδιστριακό. Την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ θα έχουμε αιμοδοσία στο Πανεπιστήμιο Ναυπλίου και το Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι θα είμαστε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου στην Πρόνοια. Είναι οι 2 από τις 9 προγραμματισμένες διήμερες αιμοδοσίες για το 2012, πολλές, αρκετές. Δεν μας κουράζει, σε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους άνθρωπούς μας που έχουν ανάγκη και χρήζουν άμεση μετάγγιση αίμα. Έχουν προγραμματιστεί 3 διήμερες για την πόλη του Άργους, 3 διήμερες για την πόλη του Ναυπλίου και 3 διήμερες για την πόλη της Νέας Κίου. Καλό όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε πόσο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα δημιουργείται από την έλλειψη αίματος. Στόχος του Συλλόγου ήταν και θα είναι να έρθουμε σε επάρκεια αίμα, ώστε να μην λείπει από κανένα συμπολίτη μας το αίμα όποτε και όταν το χρειάζεται. Αυτό μόνο, τίποτα παραπάνω δεν ζητάμε, 10 λεπτά από το χρόνο τους. Τα αρώματα των Χριστουγέννων λίγο πολύ ακόμα υπάρχουν. Τα Χριστούγεννα και τις γιορτές όλοι χρειαζόμαστε ένα δώρο. Ας κάνουμε και εμείς από τη μεριά μας, τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, ένα δώρο το οποίο οικονομικά δεν στοιχίζει, μόνο 10 λεπτά χρόνος χρειάζεται, τίποτα παραπάνω. Το ίσω που γίνεται από το Σύλλογο Εθελοντών, έτσι. Η προσπάθεια αυτή γίνεται από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αργολίδας Δεσμή Αίματος και η αιμοληψία θα γίνει από το Γενικό Νοσοκομείο του Άργους, στο τμήμα της αιμοδοσίας.